Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα πείτε μας, είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε, για την ακρίβεια είχαμε διάφορες εστίες που ξέσπασαν και μάλιστα είχαμε και εκενώσεις οικισμών. 4 οικισμοί εκενώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, το Σάββατο το μεσημέρι είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς σε 3 διαφορετικά σημεία. Και μάλιστα και τα 3 πάρα πολύ κοντά στην αρχαία Ολυμπία, ειδικά το 1 ήταν στον είσοδο, στην είσοδο της πόλης. Πρέπει όμως να σας πω και αυτό που μας κινεί τις υποψίες, ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο θα έλεγα δεκαήμερο, έχουμε αλλεπάλληλες εκδηλώσεις πυρκαγιών περιμετρικά της αρχαίας Ολυμπίας. Είχαμε και εχθές, επίσης σε τοπική κοινότητα, στην τοπική κοινότητα Πλατάνου, όπου και αυτή βρίσκεται μόλις περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την αρχαία Ολυμπία. Όλα αυτά κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να είναι, αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από σημεία που είναι ακριβώς στο εθνικό δίκτυο ή και σε επαρχιακό, δηλαδή σε σημεία που εφάπτονται του οδικού δικτύου. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να οφείλεται σε μία ανθρώπινη αμέλεια ή σε κάποιο άλλο τυχαίο γεγονός. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα εμπρισμός. Είχαμε προσαγωγή ενός υπόπτου, κύριε Περιφερειάρχα. Είχαμε προσαγωγή η οποία εξελίχθηκε σε σύλληψη ενός 63χρονου από κοντινή τοπική κοινότητα. Ήδη αυτό είναι στα χέρια της αρχής. Και τι πληροφορίες έχουν, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 63χρονο? Συνελήφθη για απόπειρα εμπρισμού την χρονική στιγμή, δηλαδή το Σάββατο το μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Παλαιοβαρβάσινα αλλά και στην αρχαία Ολυμπία. Υπήρξε η πληροφορία για κάποιον ο οποίος κινείται περίεργα στην τοπική κοινότητα Μουριάς. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και είχαμε την προσαγωγή του. Πάνω του βρέθηκε αναπτήρας αλλά και κάποιο αλλά και αντικείμενα που μαρτυρούσαν ότι πρόκειτο να προβεί σε κάποιον εμβρισμό.